Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε θεματάρα. Δεν θέλω να είμαι τρόπεο κανενός ναρκισάκου. Ο τίτλος του σημερινού vlog, βίντεο blog. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Και φυσικά, αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, μπορείτε να πατάτε like και να τα μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στο να διαβάσω το email της φίλης. Αγαπητοί μας Θέκαλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Σου γράφω για ένα θέμα που με απασχολεί τελευταίως με μια εμπειρία που είχα. Μετά από μια μεγάλη κακοπιτική σχέση 7 χρόνων με έναν Άρκησο και πολλή δουλειά με τον εαυτό μου, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, ήρθε η ώρα όπου μετά από ένα χρόνο και, μετά από ένα χρόνο και, δηλαδή περισσότερο από ένα χρόνο, μπορεί να 15 μήνε, 13 μήνε, 16 μήνε, ήρθε στη ζωή μου ένα νέο πρόσωπο. Άρα, 7 χρόνια κακοπιτική σχέση με έναν Άρκησο, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, πνευματική δουλειά, περνάει ένας χρόνος και και έρχεται στη ζωή της κοπελιάς αυτής ένα νέο πρόσωπο. Εκείνος 26, εγώ 38. Η διαφορά μεγάλη και όχι σαφώς ηλικιακά, η ηλικία, η ηλικία είναι νούμερο, ένα νούμερο, είναι νούμερο. Μεγάλη ως το τρόπο προσέγγισης της ζωής και των απόψεων. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω εδώ πέρα φιλινάδα ότι 12 χρόνια διαφορά με τη γυναίκα μεγαλύτερη δεν είναι κάτι τραγικό σε καμία απολύτως περίπτωση. Προτού συνεχίσω να διαβάζω όμως το mail σου, θα σου πω ότι έχουμε πει αρκετές φορές τελευταίο εδώ στο κανάλι, σας τα έχω πρίξει, για αυτό το τελευταίο καινούριο έβριμα της νευροψυχολογίας, της νευροεπιστήμης, που λέει ότι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρόσφυων με το οποίο λοβών στα κορίτσια ή στις γυναίκες γίνεται γύρω στα 26 χρόνια της ζωής τους, ενώ στα αγόρια γύρω στα 28. Άρα, ένα αγόρι 26 χρόνων ακόμη ψυχοσυναισθηματικά είναι έφηβος. Οπότε, η διαφορά του με μια γυναίκα 38 χρόνων είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί η γυναίκα 38 χρόνων είναι σίγουρα ενήλικας και αυτός ακόμη είναι ψυχοσυναισθηματικά έφηβος. Αν η διαφορά ήταν 30 χρονών το αγόρι, 42 το κορίτσι, εκεί δεν θα, υπάρχει, δεν θα υπήρχε θέμα διαφοράς ηλικιακής φάσης. Γίνεται αυτό λίγο κατανοητό. Σας ξαναλέω, δεν είμαι σε καμία περίπτωση εναντίον του να υπάρξει μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που ένας από τους δύο είναι μεγαλύτερος. Υπάρχουν και κάποιες έτσι κατευθυντήριες γραμμές από τα Αμερικάς που λένε ότι 15 χρόνια πάνω, 15 χρόνια κάτω δεν είναι μεγάλη διαφορά. Η μόνη μου εμένα... Α, πώς θα το πω στα ελληνικά... Η μόνη μου ανησυχία, η μόνη μου επιφύλαξη είναι εάν αυτός ή αυτή που είναι νεότερη σε ηλικία είναι κάτω τον 26, αν είναι κορίτσι, ή κάτω τον 28, αν είναι αγόρι, γιατί εκεί μιλάμε για έναν άνθρωπο που ψυχοσυναισθηματικά είναι ενήλικα, ο οποίο φτιάχνει μια σχέση με κάποιον που ψυχοσυναισθηματικά είναι έφηβο. Και αυτό που ψυχοσυναισθηματικά είναι έφηβο, μεγαλώνει ακόμη, εξελίσσεται ακόμη, ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί πλήρω η προσωπικότητά του. Και μπορεί μεγαλώνοντας σε ένα-δυο χρόνια να αλλάξει πολύ από αυτό που ήταν στα 26. Οπότε κατά τη γνώμη μου ναι στη μεγάλη διαφορά ηλικία 10, 12, 15 ετών φτάνει το νεότερο μέλος αυτής της εξίσωσης να έχει περάσει αν είναι κορίτσι τα 26 και αν είναι αγόρι τα 28. Συμφωνώ ότι η ηλικία είναι νούμερο, αλλά σας εξήγησα την επιφύλαξή μου. Το story ξεκινάει με μένα να έχω αμφιβολίες για το αν θα είναι ιδανικό σύντροφος για να προχωρήσω σε κάτι σταθερό. Εκείνος φαινόταν πολύ όριμος για τα 26 του χρόνια, ανεξάρτητος, εργαζόταν και σπούδαζε μαζί. Με τους γονείς του είχε τις απόλυτα τυπικές επαφές και από τα λεγόμενα του είχε νιώσει την εγκατάλειψη από αυτούς. Μάλιστα είχε τις απόλυτα τυπικές επαφές και σου λέει ότι έχει βιώσει εγκατάλειψη από αυτούς. Έκανε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει το τραύμα της εγκατάλειψης και της παραμέλησης από τους γονείς του. Έκανε ψυχοθεραπεία. Εμπειρίες σε σχέση, προφανώς σύντομε. Α, απαντάς πιο κάτω. Είχε κάνει ψυχοθεραπεία, ωραία, είδατε, ότι θα το διαβάζω μέσα στο email. Είχε κάνει ψυχοθεραπεία και το ένστικτο μου δεν έπιανε κάτι απαγορευτικό. Οκ, okay, άρα είχε κάνει ψυχοθεραπεία. Αναρωτήθηκα μόνο. Μπορεί κάποιος στα 26 να γίνει ο ιδανικός σύντροφος. Ήμασταν τελείως διαφορετικοί. Διασκεδάζαμε με άλλους τρόπους και βλέπαμε τα πράγματα διαφορετικά. Είχαμε άλλες προτεραιότητες. Αυτό δείχνει ότι δεν ταιριάζεται ως χαρακτήρες. Ότι δεν ταιριάζεται ως προσωπικότητες. Ότι δεν ταιριάζεται ως τρόπος ζωής. Ο ιδανικό σύντροφο, εάν υπάρχει, εγώ το ιδανικό το βάζω μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, γιατί κανεί σύντροφο δεν είναι τέλειο ή ιδανικό. Ένα ταιριαστό σύντροφο είναι κάποιο που γουστάρετε εσεί μπαρότσαρκε, γουστάρει και αυτό μπαρότσαρκε. Γουστάρετε εσεί να κάθεστε στο σπίτι το βράδυ Netflix and chill, να βλέπετε Netflix ή τηλεόραση ή έναν ντοκιμαντέρ ή μια ταινία και να χαλαρώνετε. Ιδανικό σύντροφο, ταιριαστό σύντροφο είναι αυτό που επίση γουστάρει τα ίδια πράγματα. Δεν είναι αρνητικό το να διασκεδάζει κάποιος με α τρόπο ή με β τρόπο. Το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη συμβατότητα ενός ζευγαριού είναι να διασκεδάζουμε παρόμοιους τρόπους. Γιατί αν ο ένας θέλει να βγαίνει συνέχεια έξω και ο άλλος θέλει να μένει συνέχεια μέσα, εκεί πέρα υπάρχει discrepancy, λέγεται στα αγγλικά, υπάρχουν διαφορές και κενά στο τέριασμα των ανθρώπων αυτών. Ένα άλλο θέμα που με απασχολούσε ήταν αν ένας άνθρωπος όπου έχει νιώσει την απόρριψη και εγκατάλειψη από τους γονείς του μπορεί να δώσει αγάπη. Εάν αυτός ο άνθρωπος έχει ψυχοεκπαιδευτεί, έχει ψυχοθεραπευτεί επαρκώς και έχει κάνει και τον ανάλογο πνευματικό αγώνα, ναι βεβαίω μπορεί να δώσει αγάπη και αν έχει επιλέξει το δρόμο της αρετής και όχι αυτόν της κακίας. Και εδώ θα σας θυμίσω, εδώ να σας υπενθυμίσω ότι και οι άνθρωποι ...που οποίοι καταλήγουν να έχουν υπερβολική ενσυναίσθηση, οι over empaths όπως λέγεται στα αγγλικά, που συνήθως είναι και αυτοί που αναπτύσουν, αναπτύσσουν συνεξάρτηση και αυτοί έχουν μεγαλώσει δύσκολα, αλλά έχουν επιλέξει ένα δρόμο ο οποίο είναι να, να κάνουν το καλό ενώ του είχαν κάνει το κακό, ασχέτω αν ό,τι κάνουν το καλό υπερβολικά ει βάρο του εαυτού του. Και η άρκηση όμω ξεκινάνε από ένα παρόμοιο χώρο. Παρά τη διαφορετικότητα, αποφάσισα να δώσω μια ευκαιρία. Τον κάτι στην σου λε, δεν σου λέγε κάτι, αλλά έχεις προβληματισμούς σε επίπεδο λογική. Που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι η λογική σου που λειτουργούσε εκείνη την ώρα ή τον κάτινστιχ σου. Τον κάτινστιχ, τη διέστησή μα είναι μια αίσθηση που νιώθω μέσα από τον κάτι. Τον κάτι είναι το έντερό μα. Εκεί που εγώ, ότι κρον. Καταλάβαμε τώρα γιατί τον κάτινστιχ που δεν δούλευε καλά. Λόγω τη κρον. Ή μάλλον επειδή δεν δούλευε καλά, έπαθε κρον. Πλάκα κάνω. Όπω και να έχει. Τον κάτινστιχ, την η διέστηση. Νιώθω, διαισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Το να σκέφτεσαι διασκεδάζουν με διαφορετικό τρόπο. Είναι όντως ε, μπορεί να δώσει αγάπη εφόσον δεν του έχουν δώσει αγάπη κλπ. κλπ. Είναι σκέψεις αυτές. Είναι στο γνωστικό επίπεδο. Θα μπορούσε όμως να είναι και τον κάτι σου, το οποίο δεν το άκουγες συναισθηματικά και μπήκε μέσα στη σκέψη σου. Εκλογικεύτηκε τρόποντινά. Δεν ξέρω. Θα δούμε στη συνέχεια. Στην αρχή ήταν τέλεια, ήταν όλα τέλεια, κυλούσα ρολόι. Η σεξουαλική χημεία ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερη, αλλά το προσπαθούσαμε. Ε, ε, ένα λεπτό, ρε φίλε, να δω, θα μα τρελάνει εδώ πέρα. Δηλαδή, πραγματικά εδώ, Λάκι, σκίσε το μαγιό σου. Σκίσε το μαγιό σου. Μπήκε σε σχέση με 12 χρόνια άνδρα νεότερο από σένα, να είσαι 38 και αυτό 26, και με του προβληματισμού που είχε και το σεξ δεν ήταν καλό. Απλώ το προσπαθούσατε. Ο βασικό λόγο για τον οποίο μια μεγαλύτερη γυναίκα θα το σκεφτεί σοβαρά να τα φτιάξει με έναν νεότερο άνδρα είναι να είναι το σεξ γαμάτο, όχι απλώ να το προσπαθεί. Πόσε εκτόσεις κάνετε, κόρη, πόσε. Ή κάνουμε, θα έλεγα. Και εγώ έχω κάνει. Ου, εγώ κι αν έχω κάνει. Έδειχνε ενδιαφέρον, τηλέφωνα, μηνύματα, όμορφα λόγια. Όλα αυτά για λίγο καιρό. Εγώ σαν πιο άνθρωπος κρατούσα τον εαυτό μου να μην πέσω με τα μούτρα και εκείνο αυτό το αντιλαμβανόταν ως μη έντονο ενθουσιασμό. Ήρθε η μέρα λοιπόν όπου άρχισα να τον εξειδανικεύω εξαν... στο μυαλό μου και άφηνα λίγο λίγο τα συναισθήματα να εξελιχθούν. Ήθελα ένα καλό σύντροφο, το άξιζα. Νομεταξύ, εμπάω καλά εγώ, γιατί ένα άντρα που γράφει το email, τώρα το θυμηθήκα. Άντρας 38 χρόνων, όπω τα φτιάξε με έναν 26. Πάλι το, τα ίδια πράγματα ισχύουν. Τα ίδια πράγματα ισχύουν. Ξέχασα ότι αυτό το mail έρχεται από άνδρα. Από άνδρα έρχεται και προκείται για ομόφιλη σχέση, αλλά δεν έχει σημασία. Είτε, είτε ετερόφιλη είναι μια σχέση, είτε ομόφιλη είτε είναι ένα άνδρα και μια γυναίκα μαζί, είτε δύο άνδρε μαζί, είτε δύο γυναίκε μαζί, δεν αλλάζουν τα πράγματα σε σχέση με τη δυναμική των σχέσεων. Άρα, ένα άνδρα, ο οποίο θα τα φτιάξει με ένα νεότερο, παρόλο που έχει προβληματισμού και αμφιβολίε, δεν περίμενα με τίποτε να μην είναι και το σεξ καλό. Θα έλεγα ότι το να είναι καλό το σεξ είναι κάτι το οποίο είναι ένα κίνητρο για να σε σπρώξει να ξεπεράσει τι αμφιβολίε σου. Εγώ σαν και όριμος κρατούσα τον εαυτό μου να μην πέσω με τα μούτρα και εκείνο αυτό το αντιλαμβανόταν ω μη έντονο ενθουσιασμό. Ε, πού ήταν η επικοινωνία μέσα στη σχέση. Καθίσατε να επικοινωνήσετε, κάθισε να σου πει αυτό που κρατάς τον εαυτό σου προς τα έξω, αυτό που κρατιέσαι ρε παιδί μου, νιώθω ότι δεν με θες, ώστε εσύ να του πεις ξέρεις όχι δεν είναι ότι δεν σε θέλω, είναι ότι είναι πολύ νωρί και θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί η σχέση. Ήρθε η μέρα λοιπόν όπου άρχισα να τον εξειδανικεύω στο μυαλό μου και άφηνα λίγο-λίγο τα συναισθήματα να εξελιχθούν. Ήθελα έναν καλό σύντροφο. Το άξιζα. Όλοι μα αξίζουμε έναν καλό σύντροφο. Και όλοι αξίζουν έναν καλό σύντροφο. Για να μην μακρυλόγω, στου έξι μήνε ήρθε το τέλο. Όσο περνούσε ο καιρό, το ενδιαφέρον μειωνόταν. Σεξουαλική επαφή μηδέν. Και μετά από κουβέντε ατελείωτε, πάντα καταλήγαμε στο ίδιο. Με έχει ευνουχήσει χωρί να Αυτό έλεγε. Το τέλο ήρθε μια μέρα που αποφάσισα να μιλήσουμε πιο σοβαρά. Του είπα τους προβληματισμούς μου και εκείνος τους δικούς του. Είχαμε πλέον να κάνουμε σεξ δύο μήνες. Το αναμενόμενο ότι ένας κοσιξάχνος θα τις σταράξει στο σεξ και κάνει φτερά. Είδες, είδες. Δεν είναι θέμα ηλικία, είναι θέμα ανθρώπου. Είναι θέμα ψυχοσύνθεσης, είναι θέμα προσωπικότητας, είναι θέμα λύπητο. Η διαφορετικότητα μας φάνηκε πλέον σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς το πήραμε ανάποδα από την αρχή. Εγώ είχα ταχύτητα 10, εκείνος 80. Όμως το σύνηθε αυτό είναι να ξεκινάει δέκα και να φτάνει 80. Το αντίθετο είναι παρορμητισμός και ενθουσιασμός όπου ξεφουσκώνει. Τι ωραίο αυτό που γράφεις. Τι ωραίο αυτό που γράφεις. Γι' αυτό καλό είναι να μην εξειδανικεύουμε κάποιον και να μην το βάζουμε σε καλούπι. Το φυσιολογικό είναι να μας αρέσει σιγά σιγά κάποιος και σιγά σιγά να φουντώνει η φλόγα. Το να φουντώνει η φλόγα από την αρχή είναι αυτό ακριβώς όπως είπες. Παρορμητισμό και επιπολαιότητα. Περιγράφοντας λοιπόν το ξεφουσκωμένο του ενθουσιασμό, μου είπε και το εξή. Μάλλον φταίω εγώ που προσπάθησα παραπάνω να έρθω προς τα σένα, αλλά είσαι τρόπεο και ήθελα να σε κερδίσω. Και όταν το κέρδισε ο Κύριος, ικανοποίησε το εγώ του και τον άρχισε ο εαυτό του και μετά η ταχύτητα από 80 πήγε 10. Πολύ με πλήγωση η λέξη τρόπεο. Άρα πλέον δεν έχουμε μόνο trophy wives, γυναίκε τρόπαια, έχουμε και trophy husbands, άνδρες τρόπαια. Μερικές φορές βλέπουμε τον εαυτό μας σαν κάτι σημαντικό και ξεχωριστό. Δουλεύουμε πολύ γι' αυτό. Είμαι όμως άνθρωπος, με προσωπικότητα, συναισθήματα και απόψεις. Δεν είμαι το τρόπαιο κανενός όπου θα κερδίσει και μετά θα βαρεθεί, θα το παρατήσει. Τι ωραίο αυτό που έγραψες. Ακριβώ το να μα βλέπει ένα πιθανό ερωτικό σύντροφο ω τρόπαιο είναι μια αντικειμενοποίηση χειρή του είδου. Σημαίνει ότι δεν σε θέλει εσένα, θέλει την εικόνα που έχει για σένα. Θέλει το τι θα πούν οι φίλοι του και οι φίλε του όταν κυκλοφορήσει. Οι φίλε τη φίλη. Καταλάβατε. Το περιβάλλον του όταν κυκλοφορήσει μαζί σου. Κοίτα τον αυτόν, κοίτα την αυτήν, πέτυχε τέτοιο κελεπούρι. Κελεπούρι τώρα δεν είναι με την κουρδευτική έννοια, με την καλή του ήταν μια λάθος επιλογή, όμως καμιά εμπειρία δεν πάει στον κάδο και όλα μας οδηγούν να γίνουμε καλύτεροι. Το τρόπεο που κάποιοι θα δουν το εσωτερικό και όχι μόνο την επιφάνεια. Εδώ θες να πεις να αποκτήσουμε αξία περισσότερη εσωτερική την οποία θα την εκτιμήσουν οι άλλοι. Γιατί κάποιος ο οποίος εκτιμά την εσωτερική αξία δεν τη βλέπει ως τρόπεο, τη βλέπει ως μια ευλογία που ήρθε στη ζωή του παράξενο. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για να είμαστε καλά και αυτό ίσως κάποιοι το βλέπουν ως ένα τρόπαιο που θα κατακτήσουν. Δεν αναζητώ κατακτητή. Άνθρωπο ανεζητώ. Γιατί όμως σε βλέπει κάποιο έτσι. Σε βλέπει κάποιο έτσι επειδή είναι μίζερος. Επειδή είναι λίγος, επειδή είναι φθονερός, υποχθόνιος και δεν θέλει ο ίδιος να προσπαθήσει, αλλά θέλει να πάρει τις δάφνες για τη δική σου προσπάθεια χωρίς κόπο. Σε ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Προσπάθησα να τα γράψω περιληπτικά και ελπίζω να μην σε κούρασα. Αν θεωρήσω ότι η ιστορία θα βοηθήσει και άλλου ψυχοεκπαιδευόμενου, θα χαρώ να το δώσω ένα βλόγο. Καταρχά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη που ξέχασα ότι είναι άνδρα που έγραφε για άνδρα και θεώρησα πω ήταν γυναίκα για γυναίκα. Μήπω έχω bias. Μήπω έχω ε, μέσα στο μυαλό μου προκαταλήψει. Ελπίζω πω όχι. Αλλά επειδή συνήθω τα περισσότερα email έρχονται από γυναίκε, νομίζω γι' αυτό έκανα αυτό το λάθο. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν και σχέσει μεταξύ ανδρών που ένα είναι μεγαλύτερο από τον άλλον και σχέσει μεταξύ γυναικών που η μία είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Η πείρα μου η επαγγελματική με σχέσει μεταξύ γυναικών που η μία είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Όσε φορέ είχα τέτοια ζευγάρια για θεραπεία ζευγαριών στο γραφείο, ήταν ότι συνήθω η μεγαλύτερη γυναίκα ήταν αυτή που ήταν περισσότερο νερκισάκι από τη νεότερη. Οι περιπτώσει που δούλεψα εγώ φυσικά. Δεν, αυτό δεν, δεν, ισχύει για όλου, και ούτε σημαίνει ότι επειδή έχω δει εγώ 5, 6, 7, 10 περιστατικά που αυτοί που έχουν θέμα θα πάνε στο ψυχολόγο, θα πάνε αυτοί που δεν έχουν θέμα, ότι έτσι είναι όλε οι σχέσει. Αλλά ανεξαρτήτως φίλου και ερωτικού προσανατολισμού έχουμε όλη η ψυχή και έχουμε όλοι δικαίωμα να επιθυμούμε και να επιτυγχάνουμε, να προσκαλούμε στη ζωή μας και να αποδεχόμαστε στη ζωή μας ανθρώπους που θα μας αγαπάνε πραγματικά για το ποιοι άνθρωποι είμαστε όχι για το τι εικόνα έχουμε στην κοινωνία, όχι για την οποιαδήποτε κοινωνική οικονομική μας επιφάνεια, όχι για τις οποιασδήποτε διασυνδέσεις μας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αλήθεια ότι εκεί έξω κυκλοφορούν πολλά ναρκισάκια, οι οποίοι άμα δουν άνθρωπο με πνευματικότητα, άμα δουν άνθρωπο προκομμένο σε όλα τα επίπεδα, θέλουν να πάνε να τον αρπάξουν για να έχουν μη γίνεσαι έξαλλος το κάνουν και οι σκύλοι αυτό. Για να έχουν τα ωφελήματα από τη σκληρή δουλειά του άλλου χωρίς να κοπιάσουν οι ίδιοι. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να κάνω μια παραδοχή. Χθε το βράδυ, το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023, είχαμε το πρώτο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι μέσω Zoom για όσους από εσά βρίσκεστε στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία, εξίσου ωραία με τις διαζώσεις συναντήσεις που κάναμε στην Αθήνα 18 Μαΐου και θα επαναληφθούν τα δεύτερα εργαστήρια 17 και 18 Ιουνίου. Και σε κάποια φάση μια κυρία μου είπε το εξή. Σε παρακολουθώ από το 2011 και σε είδα για πρώτη φορά, στο εξωτερικό κυρία αυτή, και σε είδα για πρώτη φορά στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου σου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» στην Αθήνα αρχές του 18. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήσουν λυπημένη σε εκείνη την παρουσίαση. Τη απάντησε εκείνη την ώρα ότι ο λόγος που ήμουν λυπημένη ήταν κά κάτι άλλο. Και όντως συνέβαινε κάτι άλλο, το οποίο ήταν έτσι έντονο εκείνη την ώρα. Όμως μετά όταν πήγα το βράδυ να κοιμηθώ και έτσι έκανα τον απολογισμό μου, συνειδητοποίησα ότι ο βασικός λόγος που ήμουν λυπημένη τότε ήταν επειδή στην παρουσίαση στην Αθήνα είχα μαζί μου... <Ροί> Σε παρακαλώ, είχα μαζί μου και την προηγούμενη κυβέρνηση και επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τρόπαια για να έχουν δίπλα τους, όταν τα τρόπαια έχουν κάποια επιτυχία, γίνονται έξαλλοι, γίνονται ανάστατοι κάνουν διάφορες εκδραματήσει και γενικώ σου χαλάνε τη χαρούμενη μέρα. Γκρίνιες, ιδιοτροπίες, μεθύσια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και κάνουν τα πάντα οντός, ώστε να μην είσαι εσύ το επίκεντρο επειδή έχεις επιτύχει κάτι. Δηλαδή παρόλο που σε διαλέγουν σαν τρόπεο, τις μέρες που θα Φανεί δημοσίω πω σε τρόποι, ο π.χ. παρουσιάζει ένα βιβλίο. ήταν το πρώτο βιβλίο που παρουσίασα στη Γραθήρα. Το οποίο. Ε, ήταν η πρώτη-πρώτη παρουσίαση. που ήταν 200 άνθρωποι, ήταν ασφιχτικά γεμάτη η αίθουσα. και ήταν έτσι μία ένδειξη ότι κάτι κάνω καλά, ρε παιδί μου. Εκείνη τη μέρα έφαγα φοβερό, άδειο το ψυχολογικό πόλεμο. Και θέλω να το παραδεχθώ δημοσίω ότι γι' αυτό δεν ήμουν καλά. Όχι για τα mobbing, γιατί τα mobbing τα έχουμε φάει με το κουτάλι. <laughs> λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έχω ανεβάσει ένα πολύ σύντομο βίντεο προηγουμένω, στο οποίο δίνω πληροφορίε και για το τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, αλλά και για τα διαζώσει σεμινάρια στην Αθήνα. Αν κάποιο ενδιαφέρεται να τα δει. Φίλε, συγγνώμη που σε έκανα, σου άλλαξα φίλο. Μετά διόρθωσα, νομίζω. Επιδιόρθωσα. Και να σου πω και κάτι, εμείς θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και θα γινόμαστε καλύτεροι και θα γινόμαστε καλύτερε και σε όποιον αρέσουμε. Και αν κάποιος μας επιλέγει σαν ντρόπεο, έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές για να ακούμε τον κατήστηκτη μας. Ακόμη και όταν αυτό βγαίνει από το γκάτ και πάει στο μυαλό και εκλογικεύει πράγματα. Mm. Δηλαδή έχουμε κάποιες γνωστικές αναζητήσει αναζητήσεις, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι πληροφορίες εσωτερικές ότι κάτι πάει χήμα με αυτόν τον τύπο, ο οποίος στα 26 του παρουσιάζεται ως όριμος, ψυχοθεραπευμένος, ψυχοεκπαιδευμένος και ούτω καθεξής. Έχω γνωρίσει εγώ ψυχοθεραπευμένους, ψυχοθεραπευόμενους, όχι ψυχοθεραπευμένους, οι οποίοι έχουν κάνει τους ψυχολόγους τους κουρέλια. 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 Ναι. Τέτοιοι που παίρνουν τα τρόπεα, μετά μπορεί η γυναίκα του να του πει, ο άντρα του να του πει: Ξέρει, έχω κουραστεί. Κουράζουμε πάρα πολύ από τι εκδραματίσει που κάνει, κουράζουμε πάρα πολύ από του εθισμού σου. Για να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, για να συνεχίσει να είσαι με το τρόπαιο, πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Και πάει και κάνει ψυχοθεραπεία. Αποτέλεσμα μηδέν 0... στο πηλίκον. Γιατί, Γιατί όπω έχουμε πει και σε ένα έκτακτο. Uh, live που κάναμε πρόσφατα, ο Νάρκισος πάει στη ψυχοθεραπεία για να κλείσει τα, το στόμα, να ρίξει στάχτη στα μάτια σε αυτούς που το στέλνουν και ο σκοπός του είναι να τρελάνει το ψυχολόγο και όχι ουσιαστικά να συνεργαστεί γιατί έλαβα και ένα τέτοιο σχόλιο πρόσφατα μια κυρία η οποία μπήκε σε με συνοπτικέ διαδικασίε, η οποία μου έλεγε: Μα παιδί, δεν είναι σωστό να λε ότι είναι άρκηση να μην πηγαίνω στο ψυχολόγο, αρνείστε θεραπεία. Όχι, δεν αρνούμαστε θεραπεία σε ανθρώπου οι οποίοι θέλουν θεραπεία. Αρνούμαστε να μα κακοποιήσουν σε ανθρώπου οι οποίοι μοναδικό σκοπό έχουν να μα κακοποιήσουν. Και οι ψυχολόγοι έχουν ψυχή. Και τα τρόπαια έχουν ψυχή. Όλοι έχουμε ψυχή. Έμα!